Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου και σε ένα ακόμα καινούργιο βίντεο. Δημήτρης εδώ και είμαστε για άλλη μια φορά πώς στο χωράφι. Θα κόψουμε χορτάρια αυτή τη φορά. Το μηχανάκι είναι εδώ πέρα πίσω, δεν ξέρω αν φαίνεται. Και θα πάμε να κάνουμε με κάποιες δουλίτσες. Τα μελισσάκια μας έχουν γεμίσει χόρτο. Θα προσπαθήσουμε όσο δυνατόν να τα καθαρίσουμε. Θα πάρουμε το χορτοκοπτικό από την αποθήκη. Θα κάνουμε τα καθαρωμένα, δηλαδή θα βάλουμε λίγο βενζίνη μέσα. Θα τσεκάρουμε τι παίζει, τι δεν παίζει, αν έχουμε μεσινέζεις και αυτά και όλα μαζί και όλα τα σύνεργα και όλα τα ό,τι μπορεί να χρειαστούμε στο χωράφι και φεύγουμε για να πάμε να κάνουμε τη δουλίτσα μας. Το χορτοκοπτικό μας και όλα τα παρελκόμενα για να μην χρειαστούμε κάτι στο χωράφι. Όλα τα υπόλοιπα τα έχουμε πάρει, πάμε να φύγουμε. Τι λέτε, είναι μεγάλα τα χόρτα, θα χρειαστούμε το δίσκο ή να βάλουμε μεσινέζα. Θα βάλουμε τη μεσινέζα στην αρχή για να δοκιμάσουμε να κάνουμε λίγο γύρω-γύρω τις κυψέλες και μετά θα μπούμε στη διαδικασία να βάλουμε το δίσκο ξανά για να κάνουμε ουσιαστικά την κανονική κοπή. Ψάχνουμε να βρούμε το στοπάκι στην αρχή. Δεν χρειάζεται καν να βλέπεις. Το μόνο πρέπει να προσέξεις είναι να μην χάσεις εδώ τις ροδέλες, γιατί μετά δεν πρόκειται να γίνει τίποτα, δεν θα μπορείς να το ξαναδέσεις. Θα αφήσουμε όλα τα εργαλεία εδώ πέρα και αν μετά κάτι δεν μας πάει καλά θα βάλουμε το δίσκο, άμα δηλαδή κόβεται πάρα πολύ έντονα η μεσινέζα θα βάλουμε δίσκο για να είμαστε άνετοι. Πάμε να κόψουμε τα χόρτα. Πάντα γανθάκια και εγώ χρησιμοποιώ και μυριζοκομική μάσκα που έχει σιτούλα και δεν χρειάζεται να πάρω ειδική μάσκα για σίτα μπροστά, για προστασία. Αν και την έχω κάνει ζημιά, θα σου τη δείξω κάποια στιγμή όταν τελειώσουμε, θα σου δείξω ότι έχω κάνει ζημιά με τα χορταράκια που πετάγονται από εδώ πέρα. Πάντα γανθάκια για να προστατεύουμε τα χέρια και από τους κραδασμούς και από οτιδήποτε πεταχτεί. Ξεκινήσαμε, κάναμε μια μικρή δοκιμούλα, ήταν κάπως έτσι. Να φαίνεται και εδώ μπροστά στα μελίσσια. Και αποφάσισα να φτιάξω εδώ πέρα πρώτο το διάδρομο. Δέστε από εδώ πόσο μεγάλα είναι τα χόρτα. Αποφάσισα να κάνω πρώτο εδώ το διάδρομο. Για να είμαι άνετος στο να πηγαίνω, έρχομαι μέχρι την πόρτα που φαίνεται εκεί πέρα. Και μετά θα πάω να κάνω δουλίτσα προς εδώ προς τα μελίσσια, γύρω-γύρω. Θα τα αφήσω τελευταία όμως γιατί θα ξαγριωθούν οι μέλισσες και δεν θέλω να φάω κανένα τσίπημα. Άλλαξε, έβαλα σε δίσκο και τώρα θα καθαρίσουμε λίγο και τα μελισσάκια μπροστά όσο προλάβουμε με τη βενζίνη που μας έχει απομείνει και τα υπόλοιπα θα τα αφήσουμε για την επόμενη φορά. Όπως είδατε, κάναμε λίγο δουλίτσα, κόψαμε λίγο τα χορταράκια μας. Η μεσινέζα δυστυχώς δεν μας έκανε τη χάρη, τελείωσε σχετικά γρήγορα. Δεν είχα και πάρα πολύ βενζίνη, όση βενζίνη είχα την ξόδεψα. Έβαλα το δίσκο, δυστυχώς δεν φθοράει τόσο πολύ. Είναι καλό για τα μεγάλα και δυνατά χορτάρια, αλλά δεν καθαρίζει τα άλλα. Αλλά έγινε δουλίτσα. Δηλαδή, εδώ μπροστά προς τα μελισσάκια τουλάχιστον και στο διάδρομο καθαρίστηκε. Και τα υπόλοιπα θα τα καθαρίσουμε στα μέσα της εβδομάδας λογικά. Που θα έχουμε πάρει βενζίνη και θα είμαστε έτοιμοι. Αυτά παιδιά, σας χαιρετάω. Τα λέμε σε καινούργιο βίντεο. Γεια σας.